Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στη συναιστίαση που διοργανώνει το Τμήμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφάλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που σμίγουμε ξανά στην ετήσια εκδήλωσή μας μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνουν οι επίκαιρες εξελίξεις. Η παρουσία εδώ κάθε μιας και καθενός από το σύνολο των παρευρισκομένων αποτελεί ξεχωριστή τιμή. Παρευρίσκεται και μας τιμά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, την ΕΕΔΙΕ, ο καθηγητής Σταύρος Τάσος. Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με επικεφαλής τον Γιώργο Κατμερτζή. Ιδιαίτερα μας τιμά η συμμετοχή στην εκδήλωσή μας εκπροσώπων από φορείς εν ενεργεία και από στράτων των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Παρευρίσκεται αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕΑΠΣ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Κώστα Γιαννάκο. Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Κώστα Κυράνη. Αντιπροσωπεία της Ανεξάρτησης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, με επικεφαλή στον πρόεδρό της Τριαντάφυλλο Φωτιάδη. Αντιπροσωπεία της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα, της Κίνησης Αποστράτων Αστυνομικών. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, εκλεγμένα με τη λαϊκή συσπήρωση. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που βρίσκονται ανάμεσά μας στρατευμένοι νέοι που υπηρετούν τη θητεία τους. Επίσης, μας συντροφεύει αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, με επικεφαλή στο γραμματέα τους Νίκο Αμπατιέλο. Σύντροφοι και φίλοι, η σημερινή εκδήλωση ετοιμάστηκε με κέφι και μεράκι, με πολύ εθελοντική δουλειά από δεκάδες συντρόφους και συντρόφισσες του κόμματος και της ΚΝΕ, από φίλους και συνεργαζόμενους με το κόμμα μας. Το πλούσιο μενού είναι αποτέλεσμα της προσφοράς από δεκάδες παραγωγούς και επαγγελματίες ανά την Ελλάδα. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και την προσφορά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης οφείλουμε στο Δήμαρχο Γαλατσίου, τον Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και στον Αθλητικό Όμιλο Γαλατσίου που φιλοξενεί τη συναιστίασή μας. Αποτείουμε φόρο τιμής σε έναν μεγάλο απόντα, τον Ναύαρχο Γιώργο Ροΐδη, που πέρυσι αυτή τη μέρα ήταν μαζί μας. Συντροφιά, τέλος, θα μας κρατήσει η γνωστή και αγαπημένη μας ορχήστρα, η Ρωμιοσύνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και χρόνια βρίσκεται στο πλάι των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και των οικογενειών τους. Συμμετέχει αδιάλειπτα στην ανάδειξη των προβλημάτων που ταλανίζουν την υπηρεσιακή και προσωπική του ζωή. Αγωνίζεται μαζί τους για την επίλυση των προβλημάτων τους. Αυτή η μακρόχρονη σχέση
καλλιέργησε μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης, καθώς και την κατανόηση εκ μέρου τους ότι τα προβλήματά τους και τα προβλήματα του λαού είναι κοινά με κοινή τη μήτρα που τα γεννά. Αυτή η σχέση απεικονίζεται και στη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου του κόμματός μας στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Θα διαβάσω τα απόστρατα πλέον στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα τους παρακαλέσω, όποιος ακούει το όνομά του, να έρχεται στην εξέδρα για να τους δει και ο κόσμος ο οποίος μας τιμάει με την παρουσία του σήμερα. Αγγέλου Γιάννης, αλφαβητική η σειρά. Συνταγματάρχης εν αποστρατεία, υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δωδεκανήσου. Γιαννάκος Κώστας, ανθυποπυραγός εν αποστρατεία, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Κορονάκος Αλέξανδρος, υποπλοίαρχος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, υποψήφιος στο νότιο τομέα Αθήνας. Ντουνιαδάκης Γιάννης, υπονάβαρχος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Παπακοσταντίνου Γιώργος, υποπτέραρχος μηχανικός εν αποστρατεία, υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Έρχεται από την Εύβοια και μάλλον έχει πρόβλημα ο δρόμος, γιατί τους πιακιάς ο χιονιάς από νωρίς. Θα τον περιμένουμε τον Γιώργη. Ο υποφαινόμενος Παπαναστάσης Νίκος, αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία, υποψήφιος στον ομόετολο Ακαρνανίας. Χρήστος Σαλταπίδας, πλοίαρχος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, υποψήφιος στο βόρειο τομέα Αθήνας. Σμυρνής Αργύρης, ήρθε ο Αργύρης, πλοίαρχος λιμενικού σώματος, υποψήφιος νομού Μεσσηνίας. Είναι στο δρόμο, έρχεται. Γρηγόρης Σιμεωνίδης, αντισμήναρχος υπτάμενος εν αποστρατεία, υποψήφιος στο νομό Αχαΐας. Σουκαράκης Ανέστης, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, πρόεδρος τέος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, υποψήφιος στη Β' Πειραιά. Φωτιάδης Τριαντάφυλλος, πλοίαρχος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, υποψήφιος νομού Εύρου. Κι αν τους μετρήσατε, είναι 11. Είναι μια χακή εντεκάδα για όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, η οποία δεν ξέρει το κατενάτσιο, την άμυνα. Επίθεση από όλους.